Γιαγιά, παππούς, μπάρμπας, μπάρμπας. Αγαπητοί μας πτυχιούχοι, καλώς ορίσατε στη σημερινή εκδήλωση ορκωμοσία στο Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Εκδικτύων. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Κ. Ιερόπτεος. Τον καρμινερίζουμε και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Για τη Δήμαρχος κ. Γιαμπάρα. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας Δωρίδας, ο κύριος Πάρος. Εκδότης της εφημερίδας, της τοπικής εφημερίδας Εμπρός, ο κύριος Ξύδης. Παρίσταται ο πρόεδρος του ΤΕΙΟ, ο κύριος Πολίτης. Ο αντιπρόεδρος του ΤΕΙ και καθηγητής του Τμήματος που αποφυγήσατε, ο κύριος Φούγιας. Ο προϊστάμενος του Τμήματος που αποφυγήσατε. Η γραμματέα του ΤΕΙ Μεσολογίου, κυρία Ποφτούλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΤΕΙ, κύριος Σιωρίκης. Η μόνιμη εκπαιδευτική του τμήματος που αποφυτίσατε, ο κύριος Βόρος, ο κύριος Σιωρίκης. Ο κύριος Παρασκευάς, ο κύριος Αδερφαντής. Και ο κύριος Σιμακόπουλος. Επιστημονική και εργαστηριακή συγγνώμη συνεργάτες του τμήματός σας, το διοικητικό προσωπικό της γραμματείας που ήταν μαζί σας όλα τα χρόνια, το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ. Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να κλείσετε τα αντικινητά σας ή να τα πέσετε σε αφόλη λειτουργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε, κυρία Αντιδήμαρχε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί σπουδαστές, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για σας, γιατί ολοκληρώνεται και τυπικά τη σχέση σας με το παράρτημα Ναυπάκτου, με το ΤΕΙ μας. Φτάσατε επιτέλους στην απόκτηση του πολυπόθητου πτυχίου, το οποίο είναι γεμάτο με προσόντα, διότι το πτυχίο το οποίο έχετε πάρει πραγματικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάει ο τόπος, ενσωματώνει μέσα του επιστημονική αξία τέτοια που πιστεύω ότι θα σας επιτρέψει ακόμα και στη δύσκολη συγκυρία να βρείτε τον επαγγελματικό σας δρόμο. Και όχι μόνο. Βέβαια, σε αυτό, για να οδηγηθείτε σε αυτό το αποτέλεσμα, πρώτα και κύρια έχετε κουραστεί εσείς οι ίδιοι. Όμως έχουν συμβάλει οι καθηγητές σας, ο προϊστάμενος του τμήματος, οι καθηγητές που
προσκονήθηκαν πριν από λίγο το διοικητικό προσωπικό του τμήματος και βέβαια ένα μεγάλο μερίδιο της υποστήριξης ανήκει στους φίλους σας, στις φίλες σας και στις οικογένειάς σας. Όλοι μαζί αυτοί συνθέτουν το puzzle της σημερινής σας επιτυχίας, η οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να σας συνοδεύει σε όλη σας τη ζωή. Θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για το παράρτημά μας, το οποίο για πολλά χρόνια ταλαιπωρείται από το γεγονός ότι δεν έχει τη δική του στέγη. Όπως θα έχετε παρατηρήσει και εσείς, αλλά και οι επισκέπτες μας και οι μέλη της τοπικής κοινωνίας, η τοπική κοινότητα του Ιδρύματος, δηλαδή οι καθηγητές, ο προϊστάμενος, το διοικητικό προσωπικό, τότε τα κεντρικά του που εξυπηρετούν και το παράρτημα, εμείς σαν διοίκηση όλοι έχουμε κάνει το χρέος μας και έχουμε προσφέρει ό,τι μπορούσαμε από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, ηθικής και οποιασδήποτε άλλης μορφής στήριξης για να έχει το τμήμα αυτό το σημερινό αποτέλεσμα. Και το σημερινό αποτέλεσμα είσαστε εσείς. Εσείς, αλλά το σημερινό αποτέλεσμα είναι και οι επιτυχίες που έχει εξασφαλίσει το τμήμα στον ακαδημαϊκό χώρο. Γνωρίζετε ότι είναι από τα πρώτα τμήματα που αξιολογηθήκαν από εξωτερικούς αξιολογητές, από την ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης, με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Έχετε μάθει την πρόσφατη υπογραφή εκ μέρους του Υπουργείου σαν δείγμα αναγνώρισης την δημιουργία αυτόνομου μεταπτυχιακού από το τμήμα, από το οποίο σήμερα αποφυτάτε. Όμως, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά απόσκοπτα στο μέλλον, απαιτείται και η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική κοινωνία συμμετέχει με τον τρόπο της, αλλά αυτό που εμείς απαιτούμε είναι, θέλουμε την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου, τον οποίο πρέπει να αγκαλιάσουν όλοι οι φορείς της πόλης, ούτως ώστε να μπορέσει και το μεταπτυχιακό να λειτουργήσει, αλλά να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους ιδιοκτήτες του ακινήτου που νοικιάζουμε το ακίνητο στο οποίο φυτάτε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Το είχα θέσει πέρυσι σε μια ανάλογη τελετή. Πήραμε τη δέσμευση τότε από τον Δήμαρχο και από τους παρόντες ότι θα βοηθούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Διοικητικοί και γραφειοκρατικοί λόγοι δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθεί αυτή η δέσμευση. Έγινε μια προσπάθεια εκ μέρους του Δήμου. Πάρθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να χρηματοδοτεί με το ύψος των 80.000 ευρώ για να μπορέσουμε να πληρώσουμε ένα μέρος του ενοικίου του παραρτήματος, δεδομένου ότι τα οικονομικά του Ιδρύματός μας είναι όπως τα οικονομικά όλων των άλλων φορέων στη χώρα μας. Δυστυχώς ούτε αυτό καθίσταται δυνατό, παρά το γεγονός ότι τότε είχε γίνει μία διερεύνηση εκ μέρους, αν θυμάμαι καλά, του Δημάρχου και είχε υποθεί ότι η πιο εφικτή λύση από πλευράς διοικητικής ήταν αυτή η χρηματοδότηση των 80.000 ευρώ. Πράγμα το οποίο απέρριψε η Περιφέρεια με λόγους που κατά τη γνώμη μας είναι εντελώς ανεπαρκής. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν μπορεί το παράρτημα να συνεχίσει να λειτουργεί κάτω από αυτό το άγχος και από αυτή την αγωνία των φοιτητών, των καθηγητών και του ίδιου του Ιδρύματος για το τι θα γίνει με το θέμα του χώρου, δεν μπορεί να επενδύουμε σε ξένα ακίνητα όταν άλλα παραρτήματα που έχουν γίνει σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ήδη έχουν, με παραχώρηση των δημοτικών αρχών, έχουν αποκτήσει τη δική του στέγη με την οικονομική συνδρομή των ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν. Αυτό πρέπει να λήξει με κάθε τρόπο και στο παράρτημα της Ναυπάτου του ΤΕΗ μας. Είναι ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Το καράβι δεν μπορεί να πηγαίνει μόνο του. Δεν μπορεί να μην έχει λιμάνι. Έχουν ακουστεί πολλές λύσεις. Διάβασα πρόσφατα και από την εφημερίδα Μπρος, είναι εδώ ο εκδότης, την πρόταση για το ξενία. Υπάρχει και η άποψη ότι στο ξενία, υπάρχει δέσμευση εκ μέρους των δωρητών διαχρήσεως ξενοδοχείου.
Εμάς δεν είναι ο ρόλος μας να προτείνουμε ένα χώρο για τον οποίο, στον οποίο θα στεγαθιστεί το παράδειγμά μας. Είναι θέμα της πόλης. Εμείς το ζητάμε επιγόντως. Πέρυσι είχε ακουστεί η λύση της, του σχολείου, του δημοτικού νομίζω, στο Αντίριο. Έχουν ακουστεί και άλλες λύσεις, τις οποίες έχω ακούσει σήμερα. Είναι επιτακτικό σοβαρά να σκύψετε πάνω σε αυτό το ζήτημα και να μας δώσετε μία λύση. Η πιο επίγουσα αυτή τη στιγμή είναι η λειτουργία του μεταπτυχιακού, η στέγαση του μεταπτυχιακού, για το οποίο τόσες προσπάθειες έχουν καταβληθεί από το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος και πραγματικά είναι μία κατάρτιση και για το τμήμα αλλά και για το ΤΕΙ και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Βέβαια, λυπάμαι που κουράζω το ακροατήριο όλους αυτούς που έχουν έρθει από μακριά για να εκφράσουν τη χαρά τους μαζί με τους πτυχιούχους μας, όμως σας μεταφέρω και εσάς μία αγωνία την οποία εισπράττουμε τόσα χρόνια και από τους ίδιους τους φοιτητές. Δεν είναι μία αγωνία που την εκφράζουν μόνο οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό και η διοίκηση. Οι ίδιοι οι φοιτητές νιώθουν ότι ο χώρος μέσα στον οποίο λειτουργούν είναι ανεπαρκής. Υπάρχει αυτό το περίφημο θέμα του κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου που θα μας παραχωρήσει το περίφημο ακίνητο. Αυτό το ακούμε χρόνια. Έχουν πέσει οι κατάλληλες υπογραφές. Το ακίνητο, το κτήμα δεν έχει περιέλθει ακόμα ούτε στην κατοχή του Δήμου για να μας το παραχωρήσει, ούτε στην κατοχή τη δική μας. Δεν ξέρω τι θα συμβεί με αυτό. Βλέπετε ότι η πολιτική αστάθεια επηρεάζει και τέτοιου είδους αποφάσεις. Το σίγουρο είναι πάντως ότι και αυτό να δοθεί. Αυτό θα απαιτήσει τουλάχιστον 6 χρόνια για να αποκτήσουμε με όρους του ελληνικού δημοσίου κτίριο στο οποίο θα μπορέσουμε να πατήσουμε το πόδι μας μέσα. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη και το κλείνω το θέμα άμεσης εξέβρεσης χώρου για το μεταπτυχιακό και ευχής έργων θα ήταν να είχαμε απαλλαγή πλήρως από το ενίκιο το οποίο πληρώνουμε είτε με τη διάθεση ενός χώρου, είτε με τη χρηματοδότηση εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα ήθελα να πω με την ευκαιρία αυτή ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βοηθήσει σήμερα η τοπική κοινωνία τους φοιτητές μας. Γιατί το Ίδρυμα θα βρούμε τους τρόπους και παρά το γεγονός ότι είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, κάνουμε ό,τι μπορούμε να διατηρούμε υψηλά τη στάθμη των παροχών που δίνουμε στους σπουδαστές σε ό,τι αφορά τη στέγαση και ό,τι αφορά τη σύντηση και σας πληροφορώ πραγματικά ότι έχουμε κόψει από οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε για να μπορέσουμε να δίνουμε αυτές τις παροχές στους φοιτητές μας που άλλα ιδρύματα δεν τις παρέχουν, τις έχουν κόψει. Κυρίως τη στέγαση. Πώς μπορεί να βοηθήσει? Υποτροφία. Μπορεί οι τοπικοί φορείς να βρουν τρόπους να ανακοινώσουν, να δώσουν μία υποτροφία σε έναν αριστούχο φοιτητή. Μπορεί κάποιοι να δώσουν στέγη σε κάποιους φοιτητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαμείνουν στον αριστινάφο του. Δεχόμαστε πάρα πολλά αιτήματα από σπουδαστές που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα να παραμείνουν και να σπουδάσουν. Είναι κρίμα να έχουμε ένα τέτοιο κεφάλαιο ανθρώπινο που επιθυμεί να σπουδάσει, εμείς να είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία και να υπάρχει αυτή η οικονομική δυσκολία εκ μέρους γενικότερα και της κοινωνίας και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σήμερα δύσκολα και ίσως και δυσεπίλητα προβλήματα. Εμείς και εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεση του κάθε γονιού, του κάθε φοιτητή να έρθει στο γραφείο μου για οποιοδήποτε θέμα θεωρήσει ότι θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τους πτυχιούχους, γιατί αυτό που λέω από εδώ και πέρα αναφέρονται στους καινούριους. Αλλά για τους πτυχιούχους, κρατήστε την επαφή σας με τους καθηγητές σας. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να σας στηρίξουμε ακαδημαϊκά και ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε. Κρατήστε λοιπόν την επαφή σας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, συνδεθείτε με το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο έχει επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο και γενικότερα με τον επαγγελματικό χώρο, ούτως ώστε να σας βοηθήσουν να βρείτε δουλειά. Είμαστε μαζί σας, συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς, κυρίως και στις οικογένειές σας που σας στήριξαν και στους καθηγητές σας. Κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλείστε να έρθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό.
Βασμιότατο και οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα στο πάθος που είχα για να εκφράσω αυτό που πρέπει να, την βοήθεια που ζητάμε από την τοπική κοινωνία, να τον ευχαριστήσω θερμά, γιατί πάντα είναι μαζί μας, κοντά μας, μας σκέπτεται. Για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου που μας έκανε και μας δίνει την ευκαιρία και σε εμάς και εσάς να απολαύσετε πραγματικά αυτή την όμορφη τελετή. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε, και ξέρω ότι θα σας πάρω πολύ. Τηλιόφιλτη του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του Παραρτήματος Ναυπάκτου του ΤΕΗ Μεσολογίου. Αγαπητοί γονείς, συνάδελφοι, μέλη του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλωσορίσατε στην τελετή ορκομοσίας των φετινών πηγιούχων μας. Σήμερα, με τη σεμνή αυτή τελετή, αγαπητές και αγαπητοί πτυχιούχοι, τιμούμε και επιβραβεύουμε τις προσπάθειες και τους σκόπους σας, αλλά και τις αγωνίες και τις θυσίες των γονιών σας, καθώς και τις προσπάθειες των καθηγητών σας που σας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και που τώρα έχουν κάθε λόγο να είναι και να αισθάνονται ιδιαίτερα περιχαρείς και υπερήφανοι. Ένα μεγάλο μπράβο και θερμά συγχαρητήρια λοιπόν και σε εσάς αγαπητοί γονείς και καθηγητές. Έχετε και το δικό σας μερίδιο σε αυτή την επιτυχία των παιδιών. Πιστεύω, αγαπητοί μου πτυχιούχοι, ότι μόνο όταν μετά από κάποια χρόνια βρεθείτε κι εσείς με τη σειρά σας σε ανάλογη τελετή αποφύτισης των δικών σας παιδιών, θα αντιληφθείτε πραγματικά τη χαρά και τη συγκίνηση που σήμερα αισθάνονται οι δικοί σας άνθρωποι. Υπάρχουν στιγμές και χρονικές περίοδοι στη ζωή μας που μένουν αλυσμόνητες, που είναι από τις πιο ευχάριστες και δημιουργικές. Μία τέτοια είναι αναμφίβολα και η φοιτητική περίοδος, όπου ο έφηβος περνάει σταδιακά στην ενηλικίωση και ταυτόχρονα αποκτά γνώσεις, εμπειρίες, γίνεται όριμος και υπεύθυνος. Σήμερα, με την ορκομοσία και την παραλαβή των πτυχίων σας, κλείνει και τυπικά ένα όμορφο και αλυσμόνητο κεφάλαιο που θα σας συνοδεύει πάντα. Κλείνει ο κύκλος της φοιτητικής σας ζωής. Αφήνετε για πάντα το χώρο του ΤΕΗ, που είχε γίνει για 4 και πλέον χρόνια δεύτερο σπίτι σας, όπου μεταξύ άλλων κάνατε γνωριμίες, φιλίες και δεσμούς που ίσως σας κρατήσουν μια ολόκληρη ζωή. Πολύ σύντομα θα μπείτε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, στην διαδικασία εξέβρεσης εργασίας, ανάλογης των γνώσεων και των ικανοτήτων σας. Όταν παλαιότερα εμείς αποφοιτούσαμε, νομίζαμε ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Ήμασταν σίγουροι ότι το πτυχίο μας θα ήταν το εχέγγυο για εργασιακή αποκατάσταση και επαγγελματική καταξίωση. Πιστεύαμε ότι στη διαδρομή της ζωής μας δεν θα αλλάζαμε πολλούς εργασιακούς χώρους και ότι όλα θα ήταν σταθερά και προβλέψιμα. Δεν ήταν όμως έτσι. Είχαμε διαφορετικά πράγματα να αντιμετωπίσουμε από ό,τι προηγούμενοι από εμάς. Το ίδιο και μάλλον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ισχύει για τη δική σας τη γενιά, από την οποία όλοι εμείς σήμερα περιμένουμε ανατροπές, ρήξεις με αυτό που ονομάζουμε σύστημα. Δεν θα θέλαμε ούτε εμείς, ούτε οι δασκαλοί σας, ούτε οι γονείς σας, συμβιβασμό με τη μετριότητα, τη στασιμότητα και τις προβλέψιμες κινήσεις, γιατί δεν πρέπει να μένουμε απαθείς και στάσιμοι όταν γύρω μας όλα αλλάζουν τόσο ραγδαία. Ζούμε σε μία εποχή τεράστιων και απρόβλεπτων ανακατατάξεων και δεν χωρά αμφιβολία ότι περνάμε μέρες από τις πλέον δυσχερείς, τις πιο αβέβαιες των τελευταίων δεκαετιών. Σε μια τέτοια τρομερά δύσκολη συγκυρία, καλείστε εσείς τα νέα τα παιδιά όχι μόνο να μπείτε σε έναν άνισο αγώνα αναζήτησης εργασιακής αποκατάστασης,
επαγγελματικής και κοινωνικής καταξίωσης, αλλά και να συμβάλλετε στην έξοδο της χώρας μας από μια πολυδιάστατη κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική ή πολιτική, αλλά κατά κύριο λόγο είναι, πιστεύω, κρίση αξιών και έλλειψης εμπιστοσύνης μέσα σε ένα σαθρό και αναξιόπιστο κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Οι προηγούμενες γενιές οφείλουμε να απολογηθούμε και να σας ζητήσουμε, αν μη τι άλλο, ένα συγγνώμη για ορισμένες από τις επιλογές μας, για ό,τι κάναμε ή ίσως για ό,τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Δεν νομίζω βέβαια ότι μία συγγνώμη αρκεί, όπως πολύ εύκολα και χωρίς καθόλου εδώ κάνουν πολλοί από εκείνους που είναι οι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να σας δώσω μία συμβουλή. Μην συμβιβαστείτε γενικότερα στη ζωή σας και ιδιαίτερα στην επαγγελματική σας πορεία και εξέλιξη. Μην επιτρέψετε σε κανέναν και σε τίποτα να σας απογοητεύσει. Να έχετε πάντα εμπιστοσύνη στις γνώσεις και στην εμπειρία που αποκτήσατε εδώ στο τμήμα σας κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών σας. Είναι βέβαιο ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η γνώση είναι και ιδιαίτερα εξειδικευμένη γνώση, όπως είναι και το δικού σας γνωστικού αντικειμένου, αποτελεί δύναμη και μεγάλο πλεονέκτημα για το δύσκολο αγώνα της ζωής. Να εξοπλιστείτε λοιπόν με αυτοπεποίθηση και να είστε σίγουροι ότι έχετε την εκπαίδευση, τις ικανότητες, τις γνώσεις και το ταλέντο να φτιάξετε μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο μέλλον για εσάς και τα παιδιά σας. Και καθώς τα χρόνια θα περνούν, αγαπητοί μου πτυχιούχοι, και η δική σας η γενιά θα αισθανθεί την ανάγκη να κάνει απολογισμό για όσα πέτυχε ή δεν πέτυχε. Θα κριθείτε και για όσα κατορθώσατε να προσφέρετε στους εαυτούς σας και στις οικογένειές σας, αλλά και για όσα συνεισφέρατε στη χώρα σας, στην κοινωνία, στην επόμενη γενιά. Σε λίγο θα πάρετε στα χέρια σας ένα πολύτιμο χαρτί που αποτελεί ένα δυνατό μέσο, ένα εισιτήριο εισόδου σε πόρτες που σε πολλούς φαίνονται ερμητικά κλειστές. Και τούτο διότι το χαρτί αυτό είναι το πτυχίο από ένα εξαιρετικό τμήμα της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα τμήμα στο οποίο υπηρετούν άρτια καταρτισμένα μέλη εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού με πολυετή παρουσία και εμπειρία στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και με επιτυχημένη παρουσία και εμπειρία σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Ένα τμήμα που στα μόλις 8 χρόνια λειτουργίας του έχει πετύχει τόσα πολλά, όπως η προδιετίας εξωτερική του αξιολόγηση, η διοργάνωση 3 διεθνών συνεδρίων και 2 θερινών σχολείων. Αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε και το 3ο. Πολλών ημερίδων και σεμιναρίων, συνεργασίες με γνωστές εταιρείες και οργανισμούς και πολύ πρόσφατα, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, τη θεσμοθέτηση αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο θα λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σήμερα, αγαπητά μας παιδιά, τα αφήσετε για πάντα το ΤΕΙ σας. Αλλά η αποχώρησή σας από εδώ δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσετε να έχετε τακτική επικοινωνία μαζί μας. Θέλουμε και μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην αναζήτησή σας για εργασία και επαγγελματική αποκατάσταση. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι στο Ίδρυμά μας έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν 3 δράσεις μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ. Η δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας, η μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και το γραφείο διασύνδεσης που αναφέρθηκε τον Πρόεδρο. Ως κύριο στόχο έχουν αυτές οι 3 δράσεις την προώθηση της απασχόλησης όλων των αποφύτων και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος τους είναι επίσης η ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης με βάσεις δεδομένων και πληροφόρηση πάνω σε μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η δημιουργία νέων υπηρεσιών όπως η συμβουλευτική σταδιοδρομία, οι υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, η επέκταση, η ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των αποφύτων και η ανάδειξή της ως μιας σημαντικής προοπτικής απασχόλησης, η υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων και η ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας όλων των αποφύτων. Αυτά και πολλά άλλα
μπορείτε να τα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του ΤΕΗ Μεσολογγίου, όπου έχει εγκατασταθεί σχετικό πληροφοριακό σύστημα και το οποίο συνεχώς βελτιώνεται και αναβαθμίζεται με βάση τα όποια νέα δεδομένα προκύπτουν. Να επισκέπτεστε λοιπόν συχνά το site του Ιδρύματός σας και να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους των παραπάνω δράσεων, καθώς και με τους καθηγητές σας. Μεγάλη μας χαρά θα είναι να μπορέσουμε να σας διευκολύνουμε στην ανέβρεση εργασίας ή στην αναζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τελειώνοντας, αγαπητά μας παιδιά, εύχομαι ολόψυχα σε όσους από εσάς επιλέξετε τον εργασιακό στίβο και την επαγγελματική αποκατάσταση να έχετε μια υπέροχη καριέρα και σταδιοδρομία. Σε όσους δε από την άλλη μεριά επιλέξετε συνέχιση των σπουδών σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή για την απόκτηση ενός ακόμη πτυχίου, εύχομαι καλή συνέχεια. Θερμά συγχαρητήρια, πολλές και μεγάλες και τεράστιες επιτυχίες στη ζωή σας. Πρόεδρε, ο προϊστάμενος του τμήματος που αποφυγήσατε, ο κ. Καλιταφύλου, παρατείται έρθει στο βήμα για τον πρώτο στιγμή. Κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, η σημερινή μέρα είναι αφαιρεμένη σε εσάς και στους γονείς σας. Με τη σημερινή τελετή ολοκληρώνονται και τυπικά οι σπουδές σας στο τμήμα των επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων τεσσίρ του παραδείγματος να πάρουν την ΤΕΗ Μεσολογγίου. Σήμερα ελπίζουμε ότι δεν έχετε μετανιώσει εσείς και οι γονείς σας που πριν από 4 χρόνια μας εμπιστευτήκατε τις σπουδές σας. Όλα αυτά τα χρόνια πιστεύω ότι προσφέραμε το σύνολο του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του ΤΕΗ Μεσολογγίου αλλά και ιδιαίτερα του παραδείγματος της ΝΑΠΑΚ το καλύτερό μας σε αυτό στη κοινή αυτή προσπάθεια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εσείς και οι γονείς σας θα αποτελέσετε την καλύτερη διαφήμιση του έργου που επιτελείται στο τμήμα αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Παραδοσιακά αυτή η μέρα αποτελεί και μια ευκαιρία απολογισμού για τη χρονιά που μας πέρασε και ανάδειξη του στόχου του τμήματος. Το τμήμα ΤΕΣΥΡ, 8 χρόνια μετά από την ίδρυσή του, έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρωτοπορία όχι μόνο των τμήματων πληροφορικής και των ηλεκτρονιών της χώρας, αλλά και όλων των συνολικά των τμήματων ΤΕΗ. Με την έγκριση του αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ένα από τα 20 που εγκρίθηκαν σε σύνολο 180 τμήματων της χώρας και με τη δυνατότητά του να διδάσκεται τα μαθήματά του και στα αγγλικά, προχωράμε στην ακαδημαϊκή ολοκλήρωση του τμήματος και ελπίζουμε όπως και στα μεταπτυχιακά να είμαστε και από τα πρώτα τμήματα που σε λίγο καιρό θα απονέμουν διδακτορικά εφόσον τα επιτρέψει η πολιτεία. Με την έγκριση του Διεθνούς Θερινού Σχολείου από το 2013 με συμμετοχή των πανεπιστημίων της Πίζας, της Λουμπιάνα, της Κύπρου, του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΗ Πάτρας, ενισχύεται η διεθνής φυσιογνωμία του τμήματος, ενώ η συμμετοχή μας σε ανταγωνιστική πρόταση με το ΤΕΗ Αθήνας και το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, καθώς και η υπονομή του πτυχίου CCNA, μετατρέπει το τμήμα σε κυρίαρχο εκπαιδευτικό πόλο όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Όλα αυτά αυξάνουν τις υποχρεώσεις μας. Και ευτυχώς, ελπίζουμε σύντομα, μαζί μας να βρίσκονται και άλλοι δύο συνάδελφοι, μετατρέποντας το τμήμα μας σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τμήματα στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή ολοκληρώνεται η διαδικασία έλεξης των αποφύτων του τμήματος ως εκπαιδευτικό προσωπικό, μετά από μόνες και συναδέλφων σας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσφέροντας μία ακόμα επαγγελματική διέξοδο στους αποφύτους μας. Την ίδια ώρα πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στο θέμα των πόλεμων εγκαταστάσεων και πραγματικά θα ήθελα από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω και την διοίκηση αλλά και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα τον Μακρυπίδη, ο οποίος έδωσε πραγματική μάχη μαζί με όλους για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Και πιστεύουμε ότι εφόσον τελεστική στη διαδικασία συγκρότησης της κυβέρνησης μετά τις 17 Ιουνίου, το θέμα αυτό να εξελιχθεί θετικά.
Όλα αυτά έχουν γίνει κατορθωτά με την αμέριστη συμπαράσταση της διοίκησης του ΤΕΗ, των φοιτητών του Συλλόγου, του Τμήματος, και από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Φοιτητικό Σύλλογο για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω τους φοιτητές του IEEE Branch που δίνουν μάχη κάθε μέρα και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος που υπερβαίνουν τη συνήθεια απόδοση οποιοδήποτε στο δημόσιο. Στον αντίποδα όλο αυτό το τμήμα ασφιχτιά. Νέοι χώροι απαιτούνται για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού, εργαστηριακοί χώροι απαιτούνται για την εγκατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού, ο οποίος αλλά και νέο που ήδη πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε περίπου εξοπλισμός 1,5 εκατομμυρίου ευρώ να παραμείνει στα κουτιά και από τον οποίο 800.000 να κινδυνεύουν να πενταχθούν. Όσο περήφανοι μπορεί να είμαστε για τα όσα έχουμε πετύχει, τόσο προβληματισμένοι είμαστε και για το μέλλον. Η περικοπή κατά 50% του προϋπολογισμού του ΤΕΗ και η συνακόλουθη ανάγκη για επέκταση των υποδομών του τμήματος δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα στο οποίο στο άμεσο διάστημα πρέπει να βρει τη λύση. Σήμερα από το βήμα αυτό θέλω να απευθύνω μια έκκληση από βάθος καρδιάς. Σεβασμιότατε. Σήμερα είναι η ώρα να υπερασπιστείτε τις προσπάθειες που κάνατε πριν από πολλά χρόνια για τη δημιουργία του τμήματος. Φανείτε τολμηρός στις αποφάσεις, κατά αναλογία άλλων Μητροπολιτών στη χώρα, και δώστε διέξοδο στο άμεσο κτηριακό πρόβλημά μας για όσο χρόνο απαιτείτε. Κυρία Αντιδήμαρχε, η πρόσφατη εξέλιξη με τιμή χρηματοδότηση του ενοικίου δημιουργία αντιπρέπει τα εμπόδια στη λειτουργία του τμήματος. Αξιοποιήστε τη φωνή των αρπακτήρων που προτείνουν να εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης του ξενία, είτε ως προσωρία του είτε ως μόνιμη λύση, σε συνδυασμό με τις προτάσεις για τη λειτουργία του Συνδυακού Κέντρου. Η διοίκηση του ΤΕΗ είναι σίγουρος ότι θα συσταθεί αργός στις προσπάθειες σας αυτές. Στην τοπική κοινωνία είναι καιρός οι φορείς της πόλης να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις και να προτείνουν εφικτές λύσεις για την προσωρινή στέγαση του Ιδρύματος. Η υποστήριξη δραστηριοτήτων όπως η κινηματογραφική λέσχη, τα σεμινάρια τους φοιτητές, η συμμετοχή των φοιτητών στην ζωή της πόλης δεν μπορεί να προηγηθεί και να τελειώσει ξαφνικά. Το τμήμα το επόμενο διάστημα φιλοδοξεί να αποτελέσει ερευνητικό πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και σε συνεργασία με το τμήμα ΕΠΔΟ να αποτελέσει κέντρο αριστείας στην πληροφορική, στα δίκτυα και στις τηλεπικοινωνίες για όλη την Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η διεθνοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος, η ενίσχυση των ερευνητικών δικτύων του τμήματος και η ανάπτυξη στενότερων δεσμών με τις επιχειρήσεις του χώρου. Αγαπητοί γονείς και μαθητές, για μας θα αποτελείται πάντα ένα μέρος του τμήματος. Και είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθειά σας στον επαγγελματικό στίβο, προσφέροντάς σας συμβουλές, τεχνογνωσία και οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί και μπορούμε να προσφέρουμε. Άλλωστε ποτέ δεν είδαμε το ρόλο μας αποκλειστικά ως δάσκαλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και να μεταφέρω την ευχαριστία και των συναδέλφων και του διοικητικού προσωπικού για τη συνεργασία αυτή. Εύχομαι πραγματικά μια καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας. Τώρα δεν πρέπει απλώς να δώσω ένα χαιρετισμό σε αυτό, αλλά είναι και μια πρόκληση η οποία μου έγινε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Καθηγητέ, κύριε Αντιδήμαρχε και αγαπητοί μου, η σημερινή μέρα βέβαια δεν είναι η μέρα να μαλώνουμε και να τσακωνόμαστε, αλλά είναι η μέρα χαράς και ευχοσύνης για τα παιδιά τα οποία αποφύτησαν και τα άλλα τα οποία περιμένουν να αποφετήσουν. Βεβαίως προηγουμένως έγινε μια πρόσκληση και μια πρόκληση εκ μέρους του κυρίου Τρενταφύλου και μάλλον το θεωρώ ότι ήταν ένας διαψηφισμός στην πρόκληση αγάπης και ενδιαφέροντος και αγάπης προς το πρόσωπό μου, γιατί όπως το ξέρει και ο πρόεδρος με τον οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το θέμα, αλλά και οι άλλοι καθηγητές και ο κύριος Τρενταφύλου, ήμουν εκπρόσωπος πρόεδρος μιας επιτροπής πριν 10 χρόνια περίπου, που αγωνιστήκαμε σκληρά προκειμένου να ιδρυθεί αυτό το ΤΕΗ Ναυπάκτου.
δεν θα γινόταν ποτέ, δεν είχε μπει μέσα στο πρόγραμμα παρά την ημερίδα την οποία είχαμε κάνει εδώ σε αυτό το χώρο και τις άλλες ενέργειες, αν δεν υπήρχε η δική μου προσωπική παρέμβαση στον τότε Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Ευθυμίου, ο οποίος δημοσίως είπε το αν έγινε το ίδρυμα ή μάλλον το παράρτημα ΤΕΗ Ναυπάκτου, το οφείλεται στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και το έκανα ως δώρο για να δουλέψει περισσότερο στην πόλη. Βεβαίως όταν τελείωσε αυτή η αποστολή μου, παρέδωσα όλα τα σχετικά στο τότε Δήμαρχο, είπα τις προτάσεις μου, τις οποίες έπρεπε να υλοποιηθούν, οι οποίες φυσικά με την πάρα του χρόνου δεν υλοποιήθηκαν. Αν όμως κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει και εμένα στην προσπάθεια αυτή, είμαι στη διάθεση όλων. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και να κυρίως να επιμείνω, είναι ότι η σημερινή μέρα είναι η μέρα χαράς, όπως είπα προηγουμένως στην αρχή του χαιρετισμού μου, γιατί τελείωσαν σπουδές 4 ετών για αυτούς που θα πάρουν σήμερα το πτυχίο στο τμήμα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων εδώ στην πόλη μας. Σπουδάσατε σε αυτήν την ωραία πόλη της Ναυπάκτου και πιστεύω την αγαπήσατε, σε αυτό το μεγάλο αντικείμενο το οποίο είναι σύγχρονο και έχει και μέλλον, στα επικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα. Εκείνο το οποίο θέλω να σας παρακαλέσω και να σας προτείνω είναι να συνεχίσετε τις σπουδές σας, όπως το είπαν και οι καθηγητές σας. Οι σπουδές δεν έχουν περατωθεί, δεν έχουν τελειώσει. Και εμείς που έχουμε σπουδάσει και πριν 40 χρόνια πήραμε περίπου το πτυχίο, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ημέρα που δεν παρακολουθούμε τα νέα επιστημονικά δεδομένα και δεν παρακολουθούμε τον άνθρωπο και την επιστήμη στη σημερινή εποχή. Σπουδάσατε και θα σπουδάζετε τα επικοινωνιακά συστήματα. Αλλά πρέπει να ξέρετε και ασφαλώς το γνωρίζετε, είναι άλλο η επικοινωνία μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία και είναι άλλο η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Άλλο είναι η επικοινωνία που γίνεται μέσα από εξωτερικά δεδομένα, η οποία κοινωνία αναφέρεται, επικοινωνία μάλλον σε άτομα, σε νούμερα και αριθμούς, και άλλο είναι η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και το λέγω αυτό γιατί ζούμε σε μια εποχή που ενώ τον προηγούμενο αιώνα επικρατούσε το σύνθημα «Ο Θεός απέθανε και ο θάνατος του Θεού», νομίζω στην εποχή μας επικρατεί ένα άλλο σύνθημα, «Ο θάνατος του πλησίον». Ζούμε σε ακοινώνητες κοινωνίες. Και δεν εννοώ την υπαρξιακή φιλοσοφία του Σάρτ, ο οποίος έλεγε ότι οι άλλοι είναι η κόλασή μας. Εννοώ ότι δεν έχουμε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ μας, γι' αυτό και έχουμε τεράστια προβλήματα μέσα στην κοινωνία. Θέλω να σας συγχαρώ θερμά για τη σημερινή λήψη του πτυχίου, να ευχηθώ να αναπτύξετε ακόμη περισσότερο την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ σας, αλλά κυρίως την εσωτερική υπαρξιακή κοινωνία, να έχετε καλή σταδιοδρομία, καλά αποτελέσματα, για να βγάλουμε αυτήν την κοινωνία από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται και να δώσουμε νέο προοπτική, νέο νόημα ζωής στους ανθρώπους και νέες αναζητήσεις. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ. Θα ήθελα να διαβάσω ένα σύντομο χαιρετισμό που έστειλε ο υποψήφιος βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης. Με χαρά έλαβα την πρόσκλησή σας. Κοινότητας του ΤΕΗ, αγαπητοί γονείς και αγαπητοί σπουδαστές. Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή, πρώτα απ' όλα για τις οικογένειές σας, καθώς η ελληνική οικογένεια επομίζεται πολύ μεγάλο βάρος. Είναι μια μέρα ξεχωριστή για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τους καθηγητές σας, οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση και την αφοσίωσή τους έχουν καταφέρει να ανεβάσουν το ΤΕΗ πάρα πολύ ψηλά και να το κάνουν ως ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τμήματα στην Ελλάδα. Και κυρίως είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για εσάς που σε λίγο ορκίζεστε και παίρνετε το πτυχίο σας, καθώς κλείνει ένας κύκλος της ζωής σας και ξυπνάει ένας άλλος σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους. Ωστόσο, έχετε τα εφόδια, έχετε την επιστημονική κατάρτιση και τις ικανότητες για να αγωνιστείτε και να παλέψετε και να ανοίξετε νέους δρόμους.
εμφύζοντας όλη η χώρα στην νεολαία που αυτή τη στιγμή έχει τα εφόδια και την ικανότητα να προχωρήσει μπροστά. Φεύγοντας από το ΤΕΗ, στην καρδιά σας έχετε και ένα κομμάτι από την πόλη μας, από την Άφμακτο. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια η πόλη αυτή σας προσέφερε χαρές και ευχαρίστηση. Ως Δήμος, ως τοπική αυτοδιοίκηση, συμμεριζόμαστε την αγωνία και του Προέδρου όπως την εξέφρασε και δώσαμε την έκφρασή μας, την απόφασή μας να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το ΤΕΗ. Γιατί για μας είναι πνευματικό, πολιτιστικό κύτταρο στην τοπική κοινωνία. Όπως ήδη ανέφερε ο Πρόεδρος, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιχορηγήσει με ποσό 80.000 ευρώ για το ενίκιο του παραρτήματος. Δυστυχώς, απορρίφθηκε η πρόταση αυτή, χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάμε εδώ, έχει γίνει ήδη προσφυγή για επανεξέταση του αιτήματος και ήδη έχει καθοριστεί και ραντεβού του Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα συνεχίσουμε και θα διεκδικήσουμε το ποσό αυτό προκειμένου να στηριχθεί το ενίκιο του χώρου. Από εκεί και πέρα και για πρώτη φορά και σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΤΕΗ έχουμε την απάντηση από την Υπουργό, την πρώην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου, για τη σύμφωνη γνώμη της για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΗ. Αυτό εμέσως και σαφώς δείχνει και την κατεύθυνση του Υπουργείου το ΤΕΗ να παραμείνει στην Άφμακτο. Και όλοι μας, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπική κοινωνία, θα δώσουμε τον αγώνα αυτό. Να ξέρετε ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για να μιλήσω και από την πλευρά του Δήμου, ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου αυτή τη στιγμή, στην πλειονότητά τους βρίσκονται σε μισθωμένα κτίρια. Δηλαδή, ο ίδιος ο Δήμος δεν έχει να στεγάσει ούτε τις υπηρεσίες του. Και να αναφερθώ και στον χώρο της εκπαίδευσης, τα περισσότερα από τα κτίρια όπου στεγάζονται νηπιαγωγεία και δημοτικά είναι και αυτά σε μισθωμένα κτίρια. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία που υπάρχει, ωστόσο όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα που χρειάζεται και θα ασκήσουμε οποιαδήποτε μορφή πίεσης προκειμένου να κάποια στιγμή